Γιώργο, θα ξεκινήσουμε από σένα. Πώς και έτσι. Επειδή έτσι μου ήρθε τώρα. Λοιπόν, γεια Σοφάκη, τι κάνεις? Καλά, εσείς? Είμαι μια χαρά. Δεν μπορώ να σου πω ότι μου αρέσεις. Δεν μου αρέσει καθόλου ούτε το παλτό, ούτε το καλσόν. Συμφωνώ δηλαδή με αυτό που σου είπε η Νικολέτα, ότι σου κόβει λίγο την σιλουέτα κάτω, σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Μπορείς να ανοίξεις λίγο το παλτό? Θα το βγάλω. Βγάλ' το λίγο, άμα θες βγάλ' το. Ωραία, το μέσα είναι φανταστικό. Επιμένω στο καλσόν. Ναι. Δεν το θέλω καθόλου. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχεις βάλει τα καλτσάκια με αυτό το πολύ ωραίο παπούτσι κάτω, μου αρέσει, αλλά το καλσόν δεν το ήθελα καθόλου. Ιδανικά, αν είχες βάλει ένα oversize leather jacket από πάνω. Μαύρο. Και μαύρο, ναι. Ή μια jean καπαρντίνα. Θα ήταν σωστότερο για εμένα. Ναι. Αλλά καλούμε να βαθμολογήσω αυτό το οποίο έχεις φέρει, έτσι. Ναι. Ευχαριστώ. Στέλιο. Εμένα πάλι μου αρέσει. Αλήθεια. και μου αρέσει και πάρα πολύ το παλτό. Δηλαδή αυτά τα δύο μαζί μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου τον τζιν αυτό. Ναι. Καθόλου, δηλαδή είναι πάρα πολύ λάθος χρώμα. Αν ήταν μόνο αυτό το top, ας πούμε. Από πίσω που βλέπουμε εμείς την εικόνα είναι πολύ διαφορετική. Γιατί... Για γύρω να τη δούμε και πίσω. Έχει πολύ πράσινο και είναι πιο ωραίο, θεωρώ. Ναι, έχω δίκιο, τα κορίτσια, είναι πιο ωραίο. Ναι. Δεν το χρειαζόσουν αυτό. Ναι. Δεν το χρειαζόσουν. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσες να έχεις την πράσινη σου μπλούζα από πάνω αυτή τη φούστα, το παλτό και ίσως σαν σύνδεση να είχες και ένα κασκόλ, ένα μακρύ κασκόλ. Τα παπούτσια είναι πολύ ωραία. Το τσαντάκι μου αρέσει, δεν μου αρέσει το χρώμα. Κάπως αυτό το... Είναι λίγο άκυρο και σκέφτηκα είναι το λάθος. Ναι. Έχετε μπερδευτεί λίγο με αυτό το λάθος τσαντάκι. Το λάθος τσαντάκι μπαίνει σε μια εικόνα που είναι απολύτως ισορροπημένη. Βάζεις μια λάθος τσάντα ή ένα λάθος πανοφόρι. Δεν μπορεί μια εικόνα που έχει τόσες πολλές πληροφορίες να βάλεις μια τσάντα που δεν κολλάει πουθενά. Δεν έχει καμία σύνδεση. Όμως είναι ωραία τα κομμάτια και η γενική θεωρία της εικόνας μου αρέσει. Ευχαριστώ. Έλενα. Ναι. Σε κοιτάω τόση ώρα που μιλάει και ο Γιώργος και ο Στέλιος και είμαι ακόμα μπερδεμένη. Μου το προκαλείς μόνο εσύ αυτό νομίζω. Γιατί εκεί που είναι στην εικόνα όλα σωστά, ταυτόχρονα είναι και όλα λάθος. Οπότε δεν ξέρω τι μ' αρέσει αν έβλεπα, ας πούμε, στο δωμάτιό μου κρεμασμένη αυτή τη φούστα με τις τυράντες και σκεφτόμουν πώς θα τη βάλω, ρε παιδί, με αυτή τη φούστα. Μπορεί να μην είχα βάλει τίποτα από αυτά που φοράς, ναι, ή και όλα. Οπότε τώρα άντε να σου πω εγώ τι θα έκανα. Αρχικά με προβληματίζει ότι φοράς τρία διαφορετικά μπορντό. Άλλους χρωματισμούς εννοώ. Είναι ένα το μπερδάκι σου, άλλο οι κάλτσες σου, άλλα τα παπούτσια σου. Ναι. Είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά. Οπότε για μένα αυτό είναι λάθος. Ένα το κρατούμενο. Δύο, με ενοχλεί πάρα πολύ το κουμπί και όχι το τζιν. Το τζιν μου αρέσει σαν συνεργασία που έχει με τη φούστα. Με ενοχλεί το κουμπί. Όλα. Δηλαδή, ναι, όλα τα κουμπιά που βλέπω. Γιατί με ενοχλεί σχέση με τις τυράντες πάρα πολύ. Δηλαδή, αν φορούσε ένα τζιν πολύ στενό που κάμισε από μέσα, θα το έφτιαχνα πάρα πολύ ωραία με μια μπότα μετά. Και ένα φιόγκο εδώ. Και ένα φιόγκο εδώ. Και δεν θα ήθελα τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Άκου τώρα, τελική βαθμολογία σήμερα, αγαπημένο μου Σοφάκι, είναι 9,1. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.